Παρότι αρκετοί συνάδελφοι από το πρωί αναφέρθηκαν, θέλω να πω ότι ο Χρυσαυγίτης Μπαρμπαρούσης από το βήμα της Βουλής σήμερα κάλεσε τον ελληνικό στρατό σε πραξικόπημα. Είναι η πρώτη φορά που από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 που τέτοια πράγματα ακούγονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το γεγονός είναι απόλυτα καταδικαστέο. Παρόμοιες φασιστικές συμπεριφορές πρέπει να βρουν συνολικά αντίθετη και αντίδραση από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Τέτοιες ωστόσο ακρότητες υποβοηθούνται από τα ακραία εθνικιστικά μισοαλόδοξα κηρύγματα που ακούγονται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς την τελευταία περίοδο όλο και περισσότερο γίνεται όμηρος της ακροδεξιάς της συνιστόσας και του κυρίου Σαμαρά, εκτρέφοντας περισσότερο το τέρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρά τα μεγάλα προβλήματα που η κυβέρνησή μας είχε να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια, την προσπάθεια εξόδου από την κρίση και τα μνημόνια, τις προσφυγικές ροές, τις μόνιμες προκλήσεις από τους εξανατολά γείτονές μας, προσπάθησε ωστόσο από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσει συμφωνίες, συνεργασίες και να κτίσει γέφυρες με τους λαούς των Βαλκανίων, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τη Βόρεια Αφρική, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει πόλο ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Με βάση αυτή τη στρατηγική και μόλις δημιουργήθηκαν οι πολιτικές προϋποθέσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τώρα και πολλούς μήνες υπήρξε εργώδης προσπάθεια από τη μεριά του Υπουργού των Εξωτερικών προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία με βάση την εθνική γραμμή. Αυτή δηλαδή που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2008 και εντεύθεν, δηλαδή σύνθετη ονομασία για όλες τις κρίσεις. Πρόσθετα, δόθηκε έμφαση μεγάλη στα θέματα του αλυτρωτισμού. Θυμάμαι μάλιστα τον κύριο Κοντζιά σε συνέντευξή του να υπογραμμίζει ότι κατά τη γνώμη του αυτά είναι τα πιο σημαντικά και δύσκολα. Γι' αυτό εξ αρχής τέθηκε ο στόχος να απαιτηθούν αλλαγές στο Σύνταγμα της Γείτονος. Και αν συνάδελφοι της αντιπολίτευσης είσαστε ειλικρινείς, θα παραδεχόσαστε ότι κάτι τέτοιο δεν είχε μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ως τώρα. Πιστεύω ειλικρινά ότι μια συμφωνία με τη γείτονα πρέπει να υπογραφεί τώρα, αφού τα βασικά θέματα που η εξωτερική πολιτική έθετε διαχρονικά επιλύονται από την παρούσα συμφωνία και μάλιστα κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεδομένου ότι το αντίθετο, δηλαδή η μη ύπαρξη συμφωνίας, θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη γείτονα με επιπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας μας. Ας σκεφτούμε. Το γειτονικό κράτος παραμένει ασταθές και ασθενές. Και αν δεν καταφέρει να ενταχθεί σε προστατευτικούς υπερεθνικούς οργανισμούς, πιθανά θα καταρρεύσει εν μέσω εμφύλιων διαιρέσεων. Συμφέρει μια τέτοια εξέλιξη τη χώρα μας? Αντιθέτως, πιστεύω ότι η χώρα μας έχει κάθε συμφέρον από τη σταθερότητα αυτού του κράτους. Δεύτερο, η μη υπογραφή συμφωνίας θα ενίσχυε το ρόλο τρίτων χωρών. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ ότι η Τουρκία επιχείρησε να βάλει τρικλοποδιά στην απόπειρα συμφωνίας. Η κυρία Τελιγιορίδου είπε προηγουμένως για το τι έγινε στις 12 Δευτέρου του 2018. Τρίτο, θα αποδυνάμωνε τις προοδευτικές δυνάμεις της γείτονος που επιθυμούν λύση ανοίγοντας εκ νέου το δρόμο σε εθνικιστικές δυνάμεις που καπηλεύονται την ιστορία μας. Άρα, όλοι εμείς, και το τονίζω, όλοι εμείς, γιατί πιστεύω ότι διαθέτουμε πατριωτισμό, όλοι εμείς λοιπόν που επιδιώκουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας, που δεν θέλουμε αναθεωρητισμούς και θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας, έχουμε συμφέρον από μια βιώσιμη συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αφού έχει σύνθετο γεωγραφικό προσδιορισμό, αποδοχή έργα όμνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, αναφέρεται στην ανάγκη αλλαγή του συντάγματος, όχι μόνο ως προς το όνομα, αλλά και άρθρων που μπορούν να εγείρουν αλυτρωτισμούς. Και αφού αυτά λύνονται από τη συμφωνία, η συζήτηση πλέον περιστρέφεται μόνο στα θέματα γλώσσας και επικότητας. Θεωρώ ότι και αυτά τα θέματα, σε αυτά τα θέματα η συμφωνία είναι καθαρή. Μπορεί βέβαια να μας ικανοποιεί 100%, αλλά είναι καθαρή.
αφού στο άρθρο 7, παράγραφος 4, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το δεύτερο μέρος, δηλαδή Φύρομ, σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα της, η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών χωρών. Τα μέρη σημειώνουν επίσης ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους, δηλαδή της Φύρομ, δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, δηλαδή της Ελλάδας. Όσον αφορά την ηθαγένεια, διευκρινίζεται ότι οι πολίτες της Φύρομ είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Σημειώνω ωστόσο ότι το δικαίωμα του ετεροπροσδιορισμού είναι δικαίωμα που το έχει κάθε λαός. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, ειλικρινά δεν μπορώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά πολλών εξημών και τη στάση απέναντι στη συμφωνία όταν άλλα λέγανε στο παρελθόν και άλλα λένε σήμερα. Εκτός και αν η στάση σας αυτή εκκινεί από την επιμονή σας να ρίξετε την κυβέρνηση. Δεν σας βγήκε η αριστερή παρένθεση, δεν θα σας βγει και τώρα. Βέβαια, πολλοί από εσάς επικαλείστε τις διαδηλώσεις και την αντίθεση ενός μέρους των Ελλήνων πολιτών στην εκχώρηση σε εισαγωγικά της λέξης Μακεδονίας. Αφού σας υπενθυμίσω ότι η λέξη αυτή υπάρχει και μέσα στο πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το πρώην είναι στο Ιουγκοσλαβική, θα έλεγα ότι ο ρόλος των πολιτικών και δι' των ηγετών δεν είναι να διαμορφώνουν τη θέση τους με βάση τι λέγεται από τους πολίτες μόνο, αλλά με βάση το τι εκτιμούν ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και ότι ο πολιτικός έχει και αυτός ευθύνη για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Καμιά φορά είναι πολιτικά σωστό να πηγαίνουμε και κόντρα στο ρεύμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η χώρα μας πέρασε μια μεγάλη κρίση, τις επιπτώσεις της οποίας ζούμε και σήμερα. Όμως τα δύσκολα πέρασαν, τον κάβο τον έχουμε διαβεί. Τα τελευταία προαπαιτούμενα ψηφίστηκαν χθες και η ρύθμιση του χρέους είναι μπροστά μας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο είναι παθολογούμενη. Θα έλεγα περισσότερο έξω παρά στο εσωτερικό. Οικονομία ανακάμπτει, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο που αφορά και την οικονομία, κυρίως όμως τους ανθρώπους και την κάλυψη των πληγών που άνοιξε η κρίση. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό περιβάλλον και θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό και αυτή η συμφωνία το κάνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βαγιονάκη.